Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, οι σύλλογοι δασκόντων προχωρούν σε ετήσιο προγραμματισμό. Εκπονούνται σχέδια και δημιουργούνται ομάδες δράσης στη βάση ορισμένων αξώνων και ανάλογων δικτών που αφορούν τρεις βασικές λειτουργίες του σχολείου: την παιδαγωγική μαθησιακή, τη διοικητική, καθώς και τη λειτουργία του ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο τέλος της χρονιάς, ο Σύλλογος Δασκόντων αξιολογεί σε τετράβαθμη κλίμακα το έργο του σχολείου ως προς κάθε λειτουργία και άξονα. Αυτή η διαδικασία είναι η εσωτερική αξιολόγηση και από αυτή απέχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι αυτές τις μέρες. Στις διάφορες φάσεις της, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης μπορούν να παρεμβαίνουν διατυπώνοντας παρατηρήσεις, ενώ μετά το πέρας της προχωρούν στην εξωτερική αξιολόγηση, η οποία τελικά καταλήγει σε μια συνολική αποτίμηση σε δεκαβάθμια κλίμακα. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία δεν αφορά μια αντίδραση απλά κάποιων δασκάλων και κάποιων καθηγητών γιατί θίγονται κάποια επαγγελματικά ή εργασιακά τους δικαιώματα. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μιλάμε αποκλειστικά για την αξιολόγηση σε επίπεδο της σχολικής μονάδας, σε επίπεδο σχολείου, είτε δημοτικού, είτε γυμνασίου, είτε λυκείου. Σε επόμενο στάδιο, και αυτό προβλέπεται στον νόμο, θα υπάρξει και ατομική αξιολόγηση καθενός εκπαιδευτικού ξεχωριστά. Και το λέω αυτό γιατί το Υπουργείο το μόνο που διαδιπανίζει εδώ και καιρό δεξιά και αριστερά είναι ότι υπάρχουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που είναι τεμπέληδες, είναι βολεμένοι, είναι άχρηστοι και φοβούνται απλά την αξιολόγηση. Άρα το θέμα δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, αφορά το σύνολο της κοινωνίας, αφορά πρωτίστως το σχολείο καθεαυτό. Και με αυτή την έννοια, πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς καταγράφει μια κοινωνία το τι είναι σχολείο, το τι είναι μόρφωση, το τι είναι γνώση σε τελική ανάλυση. Τι γνώμη έχει για τη διαμόρφωση των νέων ανθρώπων, περί αυτού πρόκειται. Όλο αυτό το πακέτο είναι πολύ μεγάλο και έχει πολλές πλευρές. Και δεν έχουμε, ας πούμε, μία προκλητική υπουργό παιδείας ή δεν έχουμε απλά μία κακιά κυβέρνηση που έχει σαρώσει τα πάντα, που είναι και αυτά, και υπουργός είναι αυτή που είναι και η κυβέρνηση αυτή που είναι, αλλά έχουμε μία δομική, πολύ δομική και πολύ βαθιά επιλογή συνολικά του πολιτικού συστήματος. Και αν θέλετε μια επιλογή που δεν έχει μόνο σχέση με το τι κοινωνία φτιάχνετε, έχει να κάνει και με το τι χώρα επιλέγετε και θέλουν να είμαστε. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η πλευρά. Και αν κάποιος ήταν πιο παρατηρητικός ή ξέφευγε λίγο από τα συνθήματα ή από διαφόρων ειδών αντιπολιτεύσεις εντός και εκτός εισαγωγικών, περισσότερο εντός εισαγωγικών, και έβλεπε και συνδυαστικά τι περνάει σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι την τετραβάθμια εκπαίδευση, θα έλεγε ότι σε πολλά πράγματα υπάρχουν πολύ βαθύτερες και πιο ουσιαστικές συνενέσεις μέσα στο πολιτικό σύστημα. Το καλοκαίρι ο Υπουργός Παιδείας ψήφισε τον τρίτο κατά σειρά νόμο της σε συνθήκες πανδημίας, χωρίς κανένα διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα. Υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία αφορούν τους γονείς και τους ίδιους τους μαθητές σε σχέση με τη μεταρρύθμιση, την οποία επαγγέλλεται ο Υπουργός Παιδείας. Σημείο πρώτον. Σε αυτές τις συνθήκες εφαρμογής του νέου νόμου, οι σύλλογοι διδασκόντων, οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου, θα είναι αναγκασμένοι να αναζητούν, προκειμένου να επιβιώσουν τα σχολεία οικονομικά, να αναζητούν χορηγούς και δωρεές, προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια λειτουργικά έξοδα, τα τεράστια λειτουργικά κόστη των σχολικών μονάδων. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, με βάση και τη διεθνή εμπειρία, ένα μεγάλο μέρος του κόστου λειτουργίας των σχολείων αναγκαστικά θα μετακυλιστεί και στους γονείς, οι οποίοι θα είναι αναγκασμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να συνεισφέρουν και αυτοί οικονομικά στη βιωσιμότητα του σχολείου στο οποίο φυτά το παιδί τους. Άρα, στην πραγματικότητα, μιλάμε για ένα κατόνομα δημόσιο σχολείο που έμεσα, σε πρώτη φάση, ιδιωτικοποιείται. Σημείο δεύτερο για τη χρηματοδότηση των σχολείων. Ως γνωστόν, τα σχολεία στην Ελλάδα βιώνουν αιματηρές περικοπές την τελευταία δεκαετία. Το στοιχείο αυτό συνεχίζεται δεδομένου ότι ο τακτικός προϋπολογισμός για την εκπαίδευση πέρυσι ήταν εξαιρετικά μειωμένος. Σημείο τρίτον. Υπάρχει μια συζήτηση την τελευταία δεκαπενταετία στην πραγματικότητα για την εισαγωγή του κουπονιού προκειμένου οι γονείς να επιλέγουν με έναν εντός εισαγωγικό ελεύθερο τρόπο το σχολείο στο οποίο πρόκειται να φοιτήσει το παιδί τους. Δεδομένου ότι με βάση τη μεταρρύθμιση κεραμαίως τα σχολεία θα κατηγοριοποιηθούν σε καλά και σε κακά, καλά και κακά εντός εισαγωγικών, ένα πολύ μεγάλο μέρος με βάση και τη διεθνή εμπειρία του κρατικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση το λιμένονται οι ίδιοι σχολάρχες, οι ίδιοι δηλαδή
δηλαδή οι οκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, και με βάση τη διεθνή εμπειρία, αυτό συμβαίνει και στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αμερική, όπου μια πολύ μεγάλη μερίδα του μαθητικού πληθυσμού κατευθύνεται απευθείας στα ιδιωτικά σχολεία. Με μοναδικό χαμένο το δημόσιο σχολείο, δεδομένου ότι πάρα πολλές μονάδες το θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Σημείο τέταρτον σε σχέση με το ίδιο το σχολείο και τους μαθητές. Γίνεται πάρα πολλής λόγος για τη μόρφωση των παιδιών, γίνεται πάρα πολλής λόγος στο τελευταίο διάστημα για ήπιες δεξιότητες, για πιο σκληρές και απαιτητικές δεξιότητες τις οποίες οφείλει να παρέχει η δημόσια εκπαίδευση. Το ζήτημα είναι το εξής. Η νέα μεταρρύθμιση εισάγει αλλεπάλληλες εξετάσεις από την 6η Δημοτικού. Στη συνέχεια αυτές οι εξετάσεις μεταφέρονται στην 3η Γυμνασίου και γενικεύονται πια σε όλη την φοίτηση ενός παιδιού στο Λύκειο, είτε φοιτά σε κάποιο γενικό Λύκειο, είτε φοιτά σε κάποιο επαγγελματικό Λύκειο. Τα θέματα δηλαδή των εξετάσεων θα επιλέγονται από τη λεγόμενη Τράπεζα Θεμάτων, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2014 επί Υπουργείας Λοβέρδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αποτελέσματά της ήταν καταστροφικά, δεδομένου ότι σε κάθε πόλη, σε πανελλαδική κλίμακα, στις βόρειες συνοικίες το 25% απορρίφθηκε από τις εξετάσεις και στις δυτικές συνοικίες κάθε πόλης απέτυχε περίπου το 35-40%. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αυτού του τύπου οι εξετάσεις κατηγοριοποιούν τα παιδιά, πρώτον, δεύτερον, και γιγαντώνουν την ανάγκη επιπλέον φροντιστηριακών μαθημάτων, προκειμένου κάποιο παιδί να ολοκληρώσει το σχολείο και να είναι κάτοχος από λυτηρή λουκή στα 18 του χρόνια. Φτάνουμε δηλαδή το 2021 σε ένα τοπίο στο οποίο τα παιδιά δεν θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ ενός γενικού λυκείου με πιθανή την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο ή ενός επαγγελματικού λυκείου προκειμένου να πάρουν κάποιο πτυχίο ειδικότητας, αλλά θα γίνονται στην πραγματικότητα όχι απλώς ούτε καν τεχνίτες, αλλά βοηθοί τεχνητών. Και θα συντηρείται ένα διπλό δίκτυο εκπαίδευσης, δηλαδή ξεχωριστά ΓΕΛ, ξεχωριστά ΕΠΑΛ, ξεχωριστές επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, όπου εκεί θα καταλήγει μια πολύ μεγάλη μερίδα παιδιών που προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι έχουμε μια υπουργός εντεταλμένη υπηρεσία. Έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια που είναι στο Υπουργείο να τελειώνει με οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία έχουμε ζητήσει στα σχολεία. Και μαζί με αυτό να τελειώνουμε την δωρεάν παιδεία και με τις δωρεάν σπουδές, τα δωρεάν πανεπιστήμια, ό,τι ξέρουμε ότι παρέχεται μέσα από την εκπαίδευση. Να θυμηθούμε λίγο ότι έχουμε 40.000 παιδιά τα οποία έμειναν εκτός πανεπιστημίων, έχουμε πανεπιστήμια άδεια αυτή τη στιγμή. Έχουμε παιδιά που παλεύουν να δουν τι θα κάνουν, γιατί δεν μπορούν να πάνε σε κολέγια, δεν μπορούν να ξαναδώσουν πανελλήνιες και είναι σε φοβερό αδιέξοδο. Και είναι τα παιδιά αυτά που 2 χρόνια ήταν παιδιά που ήσαν μέσα στην καραντίνα και στο κορονοϊό. Συνεχίζοντας, έχουμε το Μάρτι, όπου ενώ όλοι βρισκόμασταν στα σπίτια μας, παλεύοντας με τα WebEx και προσπαθώντας να κάνουμε μάθημα και να οργανώσουμε λίγο τις τάξεις και να κάνουμε μια δουλειά όσο πιο αξιοπρεπή μπορούσαμε, μας έστειλε η Φιρμάνη ότι πρέπει να αξιολογηθούμε. Πρέπει να αξιολογήσουμε τις σχολικές μονάδες, οι οποίες υπολειτουργούσαν εννοείται. Ήταν ο κλάδος ίσωμος της έδωσε την απάντηση. Ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη ήττα για αυτήν. Αφού λίγες μέρες πιο πριν είχε προηγηθεί το ότι δεν δώσαμε βαθμολογία μια πολύ μεγάλη μερίδα καθηγητών. Που θα έδινε και μια επίφαση ότι τα πράγματα κυλούν κανονικά. Ότι τι διαζώσεις, τι διαδικτυακά, το μάθημα γίνεται και έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτές λοιπόν τις ήττες θέλησε μάλλον να τις διαχειριστεί κάπως και γι' αυτό όλο το καλοκαίρι ασχολήθηκε επισταμμένος με το να βρει ένα νομικό πλαίσιο τέτοιο που θα μπορούσε να περάσει οτιδήποτε ήθελε. Γυρνώντας στα σχολεία του Σεπτέμβρη, βρήκαμε μια κατάσταση, ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από αυτό που αφήσαμε. Βρήκαμε προϊσταμένους οι οποίοι ζητούσαν αναφορές και απολογίες από διευθυντές. Βρήκαμε διευθυντές οι οποίοι ενώ μέχρι τον Ιούλιο ήταν συνάδελφοι, ξαφνικά μπαίνουν μέσα και αναθέτουν. Βρήκαμε μαθητές οι οποίοι έχουν τεράστια κενά και τα συνειδητοποιούν αυτή τη στιγμή και αντιλαμβάνονται ότι έχουν να δώσουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και βρήκαμε και μια σειρά από εγκυκλίους, δεκάδες εγκυκλίους, οι οποίες αλλάζουν γενικότερα το τοπίο του σχολείου. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στις καταλήψεις πλέον θα πρέπει ο διευθυντής να πηγαίνει το πρωί, να καταγράφει σε ένα χαρτί ποιους βλέπει στο προαύλιο, να μας τους στέλνει
με ένα mail για να μην τους βάζουμε ούτε καν στο WebEx. Τα πάντα κινούνται με έναν τρόπο αυταρχικό και τελείως εκδικητικό. Το σχολείο πια είναι, έχει σαν δεύτερη λέξη δίπλα στη λέξη εκδίκηση. Επίσης βρήκαμε σχολεία τα οποία είναι μια κινούμενη άμμος. Πριν τρεις μέρες λοιπόν είχαμε συγχωνεύσει σχολείων, η ενημέρωση στα σχολεία ήρθε διαδικτυακά. Ο υπουργός, προσπαθώντας να εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε τόσα κενά στα σχολεία, είπε στα κανάλια ότι τα κενά δημιουργούνται γιατί οι καθηγητές παίρνουν άδειες. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε την φοβερή αιμονή γύρω από την αξιολόγηση, που βέβαια δεν είναι μια αιμονή με ψυχολογική βάση, αλλά με πολιτική βάση. Και βέβαια η Κεραμέως δεν είναι ότι αυτή το επικαλείται όλο αυτό και αυτή το έχει επινοήσει. Είναι αυτή που έχει αναλάβει να το εκτελέσει. Η επιλογή Κεραμέως δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Είναι μια υπουργός στηριζόμενη από την κυβέρνηση. Είναι μια υπουργός που επιβίωσε από όλους τους ανασχηματισμούς. Έχει αναλάβει ένα έργο και θα το φέρει εις πέρας με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό μας έχουν δείξει όλες αυτές οι δικαστικές αγωγές όλων αυτών των ημερών. Όλη αυτή η επιμονή με τη νομική διαδικασία, με τις εφέσεις και με την πίεση που ασκείται, ώστε ο κλάδος να λυγίσει και να αποδεχτεί να συμπληρώσει τους δείκτες, τους περιβόητους δείκτες που θέλει το Υπουργείο για να ικανοποιηθεί. Νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτό που χάνουμε είναι τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και αυτό που χάνουμε είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημοκρατίας. Και φαίνεται ότι σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν πια ακριβώς γνωστικά αντικείμενα, θα υπάρχουν περισσότερο κάτι σαν μπακέτα μάθησης, έτσι, σε διάφορες μορφές. Ειδικά προγράμματα, προτζεκτάκια, εμβόλυμα, εντός, εκτός και μετά αυτά του σχολικού προγράμματος και ούτω καθεξής. Άρα περισσότερο πάμε σε ένα τσιμπολόγημα, σε ένα βομβαρδισμό, ας πούμε έτσι, πληροφοριών, χωρίς καμία συνοχή. Τώρα όλα αυτά είναι για πέταμα. Κάποια είναι. Κάποια άλλα είναι, πώς να το πω, είναι σαφές τι ποιότητα και τι χαρακτήρα έχουν. Για παράδειγμα, έχουν μεγάλη σχέση με τις βασικές επιλογές που θα προωθούν γενικά την επόμενη περίοδο. Πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός κόσμος, επιχειρηματικότητα. Δηλαδή κάποιες τέτοιες πλευρές θα μπουν για τα καλά μέσα στο σχολικό πρόγραμμα. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και καλά να είναι κάποια, στην πραγματικότητα εδώ έχουμε μια μεγάλη ρευστοποίηση, αυτό που λέμε σχολικό πρόγραμμα, έτσι, σχολική ζωή. Πάμε σε ένα μεγάλο κατακαιρματισμό, λίγο το σχολείο γίνεται χυλός. Έτσι, και από το μάθε παιδί μου γράμματα που μπορεί να λέγαν παλιά, πάμε σε μια λογική που να λέει το σχολείο της απασχόλησης, να απασχολούνται τα παιδιά, έτσι, το σχολείο της εκγύμνασης και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι μόρφωση. Και η αξιολόγηση με αυτούς τους δείκτες δηλαδή στρέφει πρώτον τα πράγματα προς τα εκεί. Αν το δούμε λίγο πιο βαθιά, υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν αφορά μόνο το σχολείο. Αν σκεφτεί κανείς σήμερα σε τι περιβάλλον ζει ένας νέος άνθρωπος, ένας μαθητής, τι προβλήματα αντιμετωπίζει, τι προσδοκίες έχει και πόσο πετσοκομμένες θα το πούμε είναι αυτές. Είναι σαν να κλέβουμε από τα παιδιά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ζουν και να ερχόμαστε μετέπειτα τάχα να τους διδάξουμε πώς θα προσαρμοστούν. Έτσι. Και το σχολείο δηλαδή θα γίνει αυτό που έλεγα πριν, είτε αφιλόξενο είτε πάρκινγκ, και μετά θα κάνουμε μαθήματα στα παιδιά για το πώς να γίνουν διαπροσωπικές σχέσεις, πώς να διαχειρίζεσαι το χρόνο σου, έτσι, και άλλα τέτοια πράγματα. Και βέβαια υπάρχει και όλη η κατεύθυνση με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Είχαμε δηλαδή 2 χρόνια πανδημία, έτσι, 2 χρόνια σχολεία κλειστά και σε υπολειτουργία. Προ πανδημία συζητούσαμε πώς θα μπει φρένο σε όλο αυτόν τον ψηφιακό κόσμο και σε όλη αυτή την τεράστια χρήση των ψηφιακών μέσων από τα παιδιά και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Και τώρα ακριβώς αυτή η χρήση ενισχύεται. Για παράδειγμα, είναι σωστό, είναι κατανοητό ότι χιλιάδες παιδιά δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση επειδή δεν είχαν εξοπλισμό, δεν είχαν λάπτοπ και ήταν σε ένα καναπέ με ένα κινητό στο WebEx και την κουβερτούλα. Από αυτό το έλλειμμα, να πάμε σε μια αντίληψη να λέει δώστε full στα παιδιά εξοπλισμό, δώστε λάπτοπ, εφοδιάστε με όλα τα ψηφιακά μέσα, αυτό το πράγμα είναι προβληματικό. Δεν είναι κανένας είδους πρόοψη, ότι πια δεν πειράζει, θα έχει καθηγητή, θα έχει ένα λάπτοπ. Εδώ, ας πούμε, στις Κυκλάδες είχαμε και την βουλευτήνα εδώ της περιοχής που έλεγε ότι φοβερή λύση τηλεκπαίδευση, ειδικά για τα μικρά νησιά. Μια τρίτη ποιότητα, μια τρίτη διάσταση που αλλάζει αρκετά με αυτό το νομοσχέδιο, αφορά το τι είδους καθηγητές και δασκάλους χρειάζεται το σχολείο που θέλουν να φτιάξουν. Γιατί το είδος των εκπαιδευτικών καθορίζει και το τι πάνω κάτω είναι μάλλον ενδεικτικό του τι πάνω κάτω έχει ο καθένας στο μυαλό του, πώς αντιλαμβάνεται την παιδεία και το σχολείο.
Τώρα, για να ξεμπερδεύουμε κάποια αυτονόητα, ναι, υπάρχουν καθηγητές που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ανακαλύψαμε την Αμερική, σιγά τα λάχανα. Κακώς να την κάνουν σωστά, να μην τους δικαιολογήσουμε. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάμε αυτό. Αυτό που επιχειρείται δεν σκοπεύει να διορθώσει τίποτα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, πάει να φτιάξει ένα προφίλ και μια φιγούρα εκπαιδευτικού που περισσότερο θα μοιάζει με τον υπάλληλο μιας επιχείρησης. Έτσι, το σχολείο συνολικά θα μοιάζει περισσότερο σε μια επιχείρηση, με την γραφειοκρατία της, με τις λειτουργίες και ούτω καθεξής. Θα έχει ένα καθηγητή που θα συμπληρώνει τη χαρτούρα, θα κυνηγάει διάφορα προγράμματα, έτσι, για να πάρει πιθανά και κάποια μόρια για να ανεληφθεί ή να παραμείνει στην εκπαίδευση. Θα είναι περισσότερο προσεκτικός ή και φοβισμένος σε σχέση με τους προϊστάμενους, με τη διεύθυνση κτλ. Θα ψάχνει χορηγούς, γιατί όπως είπαμε πριν, αυτή είναι μια διαδικασία που θα παγιωθεί μες στα σχολεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάτι φύρεται από το δάσκαλο, κάτι κλέβεται από τον καθηγητή. Και δεν είναι απλά ο χρόνος, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά του χρόνου που θα σπαταληθεί σε τέτοιες διαδικασίες. Είναι, αν θέλετε, και αυτό που λέμε, κλέβεται κάτι από την ψυχή, για την ψυχούλα του δασκάλου και του καθηγητή, και ας φαίνεται, ας πούμε, γραφικό αυτό που λέω. Έρχονται σχολείο, δηλαδή παιδιά, παιδάκια έφευγαν για να γίνουν άνθρωποι. Δεν θα αφήνει το παραμικρό χώρο με βάση όλο αυτό το μοτίβο για φροντίδα, για κατανόηση που μπορεί να υπάρχει ανάλογα με το σε ποια περιοχή, ποια παιδιά, ποιοι μαθητές κτλ. Για μόρφωση, και θα πρέπει να τρέχουμε, να προσαρμοστούμε και να προλάβουμε κάτι, ένα πύχη που θα έρχεται απ' έξω. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η αξιολόγηση θα κάνει το σχολείο ένα χώρο πολύ πιο απρόσωπο, που θα έχει πολλά πλάνα, πολλά σχέδια δράσης, τράπεζες θεμάτων, την ίδια στιγμή που βασικά προβλήματα που όλοι τα ζούμε και όλοι τα καταλαβαίνουμε, δηλαδή η αμορφωσιά, η αδιαφορία για τη γνώση, η εγκατάλειψη του σχολείου, η απόρριψη, θα λύνονται σε πολλά εισαγωγικά με άλλους ειδικούς και δεν θα ασχολείται κανείς με τις βαθύτερες κοινωνικές αιτίες αυτών των ζητημάτων. Η συζήτηση που γίνεται τελευταία και η αντίδραση που υπάρχει εκ μέρους των εκπαιδευτικών αφορά την λεγόμενη εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Θα λέγαμε ότι είναι εσωτερική μόνο κατ' όνομα, εφόσον την διενεργούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας, η εκπαιδευτική μαζί με τον διευθυντή κτλ. Στην πραγματικότητα, διαβάζοντας κανείς τον νόμο και τους άξονες και τους δείκτες που προβλέπεται να συμπληρώνονται από τους εκπαιδευτικούς, θα λέγαμε ότι πρόκειται για κάποιες πλευρές, κάποια στοιχεία, κάποια χαρακτηριστικά του σχολείου και της σχολικής ζωής, εισαγόμενα απ' έξω, εννοώντας όχι εισαγόμενα από το εξωτερικό, από κάποια άλλη χώρα, αλλά επινοούν, οι δείκτες αυτοί επινοούν κάποιες επιπλέον υποχρεώσεις και οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρωθούν. Με αποτέλεσμα πραγματικά παιδαγωγική εκπαιδευτική διαδικασία να μπαίνει κατά κάποιο τρόπο σε μία δεύτερη μοίρα, στο βαθμό που θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προλάβουν να φανούν τουλάχιστον επαρκείς, έτσι, στην κλίμακα, στην τετράβαθμη κλίμακα που θα αξιολογούνται, τουλάχιστον επαρκείς στην συμπλήρωση, στο αν πιάνουν αυτούς τους δείκτες. Το ζήτημα είναι ότι η εκπαίδευση, όπως και όλες οι ζωντανές δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής, αμφιβάλλουμε κατά πόσο μπορούν να μετρούνται με αυτόν τον τρόπο. Ούτε πιστεύουμε ότι ούτε σε μια ιδιωτική επιχείρηση με σκοπό το κέρδος μπορούν όλες οι πλευρές της δραστηριότητας και της εργασίας των ανθρώπων να μετρούνται έτσι όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο. Και τελικά το γεγονός ότι οι δείκτες δεν θα πιάνονται με επάρκεια, δεν θα παίρνουν καλό βαθμό, θα παίζει σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο το σχολείο θα εξακολουθεί να δέχεται χρηματοδότηση και θα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας, αυτό τουλάχιστον έχουμε ζήσει, αυτό έχουμε στο νου μας μιλώντας για το δημόσιο σχολείο, είναι ότι οφείλει να το προστατεύει και να το παρέχει σε όλους, ακόμη και αν με κριτήρια
οικονομίας, με κριτήρια οικονομίας, ακόμη και αν αυτό είναι ζημιογόνο. Και ίσα αντίθετα δεν θα έπρεπε να μετριέται με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι αυτή όλη η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια και κορυφώνεται με τα νομοθετήματα της τωρινής κυβέρνησης κατατείνουν προς αυτό, δηλαδή στο να, στην αντιμετώπιση του μορφωτικού αγαθού ως ενός εμπορεύσιμου είδους, το οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής, αν δεν μας είναι συμφέρον, μπορούμε και να το αποσύρουμε. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση αγώνων στο χώρο της εκπαίδευσης, που λόγω και του ιδιαίτερου ρόλου της ξεπερνούσε τα όρια ενός συντεχνιακού ή επαγγελματικού αγώνα. Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούσαν πάντοτε να έχουν ρόλο, λόγο για την ουσία και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το ελληνικό σχολείο ήταν ένα δημοκρατικό σχολείο, ένα σχολείο με μεγάλους βαθμούς ελευθερίας και αυτό πάντοτε στεκόταν εμπόδιο στις προσπάθειες πολλών υπουργών παιδείας στο να εφαρμόσουν πολιτικές της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού. Το σχολείο που χρόνια τώρα βήμα-βήμα γίνεται προσπάθεια να χτιστεί είναι ένα σχολείο χωρίς στέρεα μορφωτικό αντικείμενο, ένα σχολείο που θα αναζητά πόρους για τη λειτουργία του, ένα σχολείο με πολλαπλές και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ο διευθυντής μάνατζερ θα υποκαταστήσει τον Σύλλογο Διδασκόντων ως κυρίαρχο όργανο του σχολείου, ένα σχολείο κατηγοριοποιημένο που ανάλογα με το κοινωνικό στάτους της περιοχής που βρίσκεται θα είναι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του. Ένα σχολείο που στόχο θα έχει όλο και περισσότεροι μαθητές να φεύγουν πελάτες στην ιδιωτική εκπαίδευση και τους σχολάρχες. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπάρχει η ανάγκη για ένα μεγάλο μορφωτικό εκπαιδευτικό κίνημα που θα ξεπερνά τα όρια της εκπαίδευσης και θα αγγίζει το σύνολο της κοινωνίας. Και με δεδομένη την ανυπαρξία της πνευματικής διανόησης, ο ρόλος αυτός πέφτει στις πλάτες του κάθε μαχόμενου εκπαιδευτικού, του κάθε αγωνιζόμενου ανθρώπου που αρνείται να υποταχθεί στον ολοκληρωτισμό της νέας τάξης.